Καλημέρα σας, αγαπητά παιδιά, κυρίες και κύριοι καθηγητές. Χαίρομαι που είμαστε μαζί σήμερα και τα επόμενα τρία τέταρτα ή κάτι τέτοιο θα σας παρουσιάσω το μηχανισμό των αντικειθήρων, που όπως γνωρίζετε είναι ένας αρχαίος υπολογιστής, ο οποίος είχε πολλές λειτουργίες. Μοιάζει με ένα ρολόι, το βλέπετε εδώ σε μια κατασκευή που έχει κάνει ένας καθηγητής του Πανεπιστημίου της Μακεδονίας στην Θεσσαλονίκη, ο κ. Ρουμελιώτης. Και βλέπουμε εδώ να λειτουργεί το μηχάνημα αυτό σαν ένα ρολόι με δύο όψεις όμως, το οποίο το βλέπουμε και εδώ σε μια μπρούτσινη κατασκευή που έχει κάνει η ομάδα μας, ο κύριος Κριάρης, γιατί δεν είναι το μηχάνημα εδώ, ο οποίος είναι ο μηχανικός. Έχει τον ήλιο, τη σελήνη, το έτος γύρω τριγύρω, τον ουρανό μετάστα επίσης. Και εδώ ένα ημερολόγιο που είναι παρόμοιο με αυτό που χρησιμοποιούμε σήμερα για το Πάσχα, και εδώ κάτω τις εκλήψεις του ήλιου και της σελήνης. Λειτουργεί βέβαια με γρανάζια, όπως βλέπουμε εδώ και στο εσωτερικό του μηχανισμού. Και ο μηχανισμός των αντικειθήρων βρίσκεται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Είναι ένα μηχάνημα το οποίο ανακαλύφθηκε μαζί με άλλους θησαυρούς σε ένα τεράστιο πλοίο, ένα πλοίο που βυθίστηκε κάπου γύρω στο 80 με 60 π.Χ. στα Αντικήθυρα. Φανταστείτε το να έχει μήκος μεγαλύτερο από τη μεγαλύτερη διάσταση αυτού του θεάτρου και πλάτος καμιά δεκαριά μέτρα. 300 τόνους θεωρείται ότι ήταν η χωρητικότητα του πλοίου, φτιαγμένο από ξύλο βέβαια, όπως όλα τα πλοία εκείνης εποχής, αλλά με επένδυση από μόλυβδο, για να αντέχει σε πιθανά κτυπήματα και για να μην κολλάνε τα όστρακα επάνω του, κοχύλια, και να μπορεί έτσι να κινείται ευκολότερα. Ένα πλοίο λοιπόν γεμάτο με θησαυρούς που οι Ρωμαίοι είχαν κλέψει από την Ελλάδα, η οποία στο μεταξύ είχε αρχίσει να υποδουλώνεται στους Ρωμαίους, γιατί φαγωνόμασταν μεταξύ μας από τη μια, ανοήτως και για άλλους λόγους βέβαια, μετά την εποχή του Μεγαλέξανδρου. Και ο Ποσειδώνας, που όπως ξέρετε είναι ένας από τους σημαντικούς Έλληνες θεούς, προστάτευσε αυτές τις αρχαιότητες, τις έριξε στον πάτο της θάλασσας και έτσι τις βρήκαμε τελευταία, το 1900 δηλαδή, και τώρα βρίσκονται στο μουσείο στην Αθήνα. Η μελέτη αυτή έγινε, που θα σας παρουσιάσω, από, εκτός από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου είμαι εγώ, από το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης επίσης και του Κάρντιφ της Ουαλίας, το Πανεπιστήμιο. Και ασφαλώς και αρχαιολόγους από το μουσείο και άλλους συναδέλφους από αλλού. Αν πάτε λοιπόν στο μουσείο θα δείτε τα τρία μεγαλύτερα κομμάτια του, που είναι αυτά εδώ,
Και ο μηχανισμός αυτός, που τον μελετάμε τώρα αρκετά χρόνια, μας οδήγησε στο να καταλάβουμε, μας οδήγησε να καταλάβουμε ότι είναι το πιο χαρακτηριστικό αντικείμενο το οποίο εκπροσωπεί την ελληνική φιλοσοφία. Δηλαδή, είναι η επιτομή της ελληνικής φιλοσοφίας. Τι εννοώ με αυτό? Για να φτιάξει κανείς ένα μηχάνημα όπως αυτό, το οποίο να σας λέει πού είναι ο ήλιος, πού είναι η σελήνη σε σχέση με τα άστρα, τι φάση έχει η σελήνη, πότε θα έχουμε εκλήψεις ήλιου και σελήνης, πού είναι οι πλανήτες, το πετυχαίνει μόνο εάν έχει καταλάβει καλά την ελληνική φιλοσοφία. Τη φιλοσοφία που ανέπτυξαν οι φιλόσοφοι που συνήθως ονομάζονται φυσικοί φιλόσοφοι, που επιχείρησαν να ερμηνεύσουν την φύση, τη φύση γύρω μας. Δηλαδή, εδώ βλέπετε μια εικόνα του ουρανού, με αστέρια και γαλαξίες. Πώς έχουμε κατορθώσει να ξέρουμε ποια είναι η θερμοκρασία αυτού του άστρου, ποια χημικά στοιχεία έχει τούτο το άστρο, πόσο μακριά είναι αυτός ο γαλαξίας, πόσα αστέρια έχει. Όλα αυτά τα καταφέραμε και είναι σχετικά απλά, ξέρετε. Ένας φοιτητής, δηλαδή, στο πρώτο έτος, που σε λίγο κάποιοι από εσάς θα είσαστε στο πρώτο έτος, το πρώτο έτος της φυσικής, για παράδειγμα, μέσα σε 10 λεπτά μαθαίνει να βρίσκει από φάσματα των άστρων ποια είναι η θερμοκρασία τους. Να αναγνωρίζει ποια από αυτά έχουν πολύ υδρογόνο ή ποια έχουν ασβέστιο, ας πούμε, στην ατμόσφαιρα. Και άλλα χημικά στοιχεία. Σε 10 λεπτά σας διαβεβαιώ. Όλα αυτά τα πέτυχε ο άνθρωπος ακολουθώντας την ελληνική φιλοσοφία βαθμιαία, η οποία βασίζεται εν τέλει στην αντίληψη του ανθρώπου ότι μπορούμε να καταλάβουμε τον κόσμο με την επιστήμη, με τις επιστήμες, τις επιστήμες οι οποίες βασίζονται στα μαθηματικά, εν τέλει, όλες, και με τους νόμους της φυσικής, που μόνο με μαθηματικά μπορούν να εκφραστούν σωστά, να μπορούμε πρώτον να κατανοήσουμε τα φυσικά φαινόμενα, γιατί δηλαδή αν αφήσω ένα αντικείμενο θα πέσει προς τα κάτω, πόση ώρα θα κάνει να πέσει. Και να προβλέπουμε διάφορα φαινόμενα. Είτε το, όπως είπα προηγουμένως, πόση ώρα θα κάνει να πέσει κάτω, ή πότε θα έχουμε εκλήψεις ήλιου και σελήνης, και όλα εν γέννη τα φυσικά φαινόμενα που διδάσκεστε στο σχολείο και όσα θα μάθετε κατόπιν στα πανεπιστήμια που θα πάτε στη συνέχεια. Αυτή λοιπόν είναι η βάση της φυσικής φιλοσοφίας και γι' αυτό λέω ότι είναι η επιτομή της ελληνικής φιλοσοφίας, ο μηχανισμός. Βρέθηκε λοιπόν στο ναυάγιο αυτό στα αντικείθυρα από έναν δίτη. Τα αντικείθυρα, ξέρετε, είναι ένα μικρό νησάκι ανάμεσα στην Κρήτη και την Πελοπόννησο, εκεί που είναι το Κυκλάκι. Και οι τρεις γραμμές που έχω βάλει είναι πιθανές διαδρομές του πλοίου που βυθίστηκε εκεί. Αν πάτε μάλιστα αυτή την εποχή στην Αθήνα, θα δείτε μια υπέροχη έκθεση στο μουσείο, η οποία ξεκίνησε το Πάσχα πέρσι και θα διαρκέσει μέχρι τον Αύγουστο. Και μόνον για την έκθεση αξίζει να πάτε μια εκδρομή στην Αθήνα. Μερικά από τα αντικείμενα, και ένας από τους δίτες είναι αυτός εδώ, ο φιλόσοφος, εδώ βλέπουμε τα μάτια του φιλόσοφου,
Ένα θησαυρό βρήκανε επίσης οι δίτες. Το πλοίο ήταν αρκετά μεγάλο, όπως είπαμε. Αυτά είναι κεραμίδια. Κεραμίδια κορινθιακού τύπου, τα οποία θα τα φανταστείτε να είναι περίπου 70 εκατοστά, αρκετά μεγάλα, επί 35 με 40. Ήταν στεγασμένο εν μέρη και με κεραμίδια, αυτό το μεγάλο πλοίο, και είχε και ανέσεις, εδώ βλέπετε ένα ανάκλυντρο, ένα καναπεδάκι δηλαδή, κρεβάτια και ένα σωρό άλλα, πολύ όμορφα δοχεία, αγκία από γυαλί, τύπου Μουράνο, τα βλέπετε εδώ. Βεβαίως είναι ελληνικά αυτά, αλλά είναι του 1ου αιώνα π.Χ. Και άλλα χρηστικά αγκία που είχαν μέσα λάδι και λοιπά για τους ναύτες και τους καπεταναίους, μήλο για να κάνουν το πληγούρι τους, γιατί εκείνη την εποχή οι άνθρωποι αν έτρωγαν μία φορά την ημέρα λίγο πληγούρι ήταν ευτυχείς. Σήμερα μας αρέσει να λέμε τι άσχημοι καιροί, τι δυστυχισμένα περνάμε, αλλά τα φαγητά που τρώμε σήμερα, εκείνη την εποχή δεν τα τρώγαν ούτε οι βασιλιάδες. Έτσι λοιπόν, όταν σας λέει κανείς τέτοιες ανοησίες, να του λέτε ότι εκείνες τις καλές εποχές οι άνθρωποι μια φορά την ημέρα τρώγανε, αν τρώγανε. Πληγούρι, όπως σας λέω, γιατί το φτιάνανε με τούτα εδώ τα χερόμυλα. Λοιπόν, και άλλα αντικείμενα. Και για να έρθουμε τώρα στις επιστήμες πάλι. Είπαμε, οι επιστήμες βασίζονται στα μαθηματικά. Ποιος αγαπάει τα μαθηματικά? Λίγα χέρια, πιο πολλά. Όχι. Την αστρονομία? Όχι. Ξέρετε ότι υπάρχει ένας πολύ καλός σύλλογος αστρονομίας στο Καρπενήσι? Ωραία. Αξίζει να πάρετε πιο πολλές πληροφορίες και να τον πλαισιώσετε. Να πηγαίνετε εκεί όταν είστε ελεύθεροι, ελεύθερες, και να βλέπετε τι κάνουνε, να μαθαίνετε καινούργια πράγματα. Η αστρονομία όμως και όλες οι επιστήμες βασίζονται στα μαθηματικά. Γι' αυτό και ο Πλάτων λέει «Μη μπεις στο πανεπιστήμιο μου, την Ακαδημία όπως την λέμε, αν δεν ξέρεις μαθηματικά». Και πάλι ο Πλάτων μας λέει ότι όταν οι Αθηναίοι, οι Δήλοι, πήγανε στην Πυθία και ρώτησαν τι πρέπει να κάνουμε για να απαλλαγούμε από την πανούκλα η οποία είχε πέσει στην Αθήνα, τη Φοητής Πυρετός, τα Γερμανίδια, και πέθαναν πάρα πολλοί άνθρωποι. Το 1/3 των Ελλήνων τότε πέθανε από αυτή την ασθένεια. Φοβερός αριθμός. Πήγαν λοιπόν στον Απόλλωνα και ο Απόλλωνα αντί να τους πει πάρτε, ξέρω, αυτό το γιατροσόφι ή ένα ματζούνι ή κάτι για να γίνετε καλά ή να πλένετε τα χεράκια σας πριν να φάτε, να βράζετε το νερό κλπ. Τους λέει θέλω τον βωμό μου, ο οποίος υπάρχει στη Δήλο, που ήταν το ιερό νησί του Απόλλωνα και των Ελλήνων γενικότερα, να το διπλασιάσετε. Παραξενεύτηκαν οι Αθηναίοι και όλοι οι Έλληνες και άρχισαν να σκέφτονται τι εννοεί. Η απάντηση βέβαια, αφού σκέφτηκαν, είναι η εξής. Θέλουμε τις επιστήμες με τα μαθηματικά, οι οποίες εν τέλει θα μας απαλλάξουν από όλα τα προβλήματα και τις ασθένειες. Αυτή είναι η ουσία λοιπόν του δίλιου προβλήματος που θα έχετε ακούσει βέβαια στα μαθηματικά στο σχολείο. Και αναρωτιέται επίσης κανείς τι θέλανε οι άνθρωποι εκείνη την εποχή, την αστρονομία, τι τους νοιάζει. Κοιτάξτε, καταρχήν
στα ελληνικά η λέξη άνθρωπος σημαίνει, σύμφωνα με μία ετυμολογία, αυτός που βλέπει ψηλά, κοιτάζει τον ουρανό, βλέπει τα αστέρια, τους πλανήτες, τον ήλιο, το φεγγάρι, απορεί, αντιλαμβάνεται την ομορφιά που είναι κρυμμένη στις αρμονικές κινήσεις και στη συνέχεια προσπαθεί να τα κατανοήσει και να τα ερμηνεύσει αυτά που βλέπει στον ουρανό. Και μετά από αυτό γίνεται άνθρωπος. Αυτή λοιπόν η ετυμολογία είναι πολύ όμορφη νομίζω και στα αλήθεια μας κάνει να πιστεύουμε ότι έχουμε, εμείς οι Έλληνες δηλαδή, την αστρονομία στο αίμα μας, αν θέλετε. Μαζί και τα μαθηματικά βέβαια και τις επιστήμες. Αλλά πολύ παλαιότερα, από την προϊστορική εποχή, πριν αναπτυχθούν ακόμα οι επιστήμες, οι άνθρωποι σε διάφορα μήκη και πλάτη, σε όλο τον κόσμο, ανέπτυξαν ημερολόγια. Για να ξέρουν πότε μπορούν να σπείρουν, πότε θα θερήσουν και πάει λέγοντας. Με αποτέλεσμα για να κάνουν σωστά ημερολόγια να πρέπει να αναπτύξουν και μαθηματικά. Ανέπτυξαν λοιπόν τα μαθηματικά στην αρχή, βεβαίως και για να μετράνε άλλα πράγματα, αλλά κυρίως τα ακριβή μαθηματικά για να έχουν σωστά ημερολόγια. Από την προϊστορική εποχή επαναλαμβάνω και βαθμία οδηγήθηκαν σε αυτό που ονομάζουμε αιτιοκρατία. Κατάλαβαν δηλαδή ότι υπάρχουν νόμοι της φυσικής οι οποίοι διέπουν όλα τα φυσικά φαινόμενα. Κάθε τι που συμβαίνει στο σύμπαν μπορεί να γίνει κατανοητό με βάση τους νόμους της φυσικής και επίσης να προβλεφθεί, όχι όλα τα φαινόμενα βέβαια, αλλά σιγά σιγά ίσως και όλα, όσο γίνεται πιο ακριβής κάθε επιστήμη, πάντοτε χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα μαθηματικά με τα οποία αποκλειστικά, όπως μας λέει ο Πυθαγόρας, εκφράζονται οι νόμοι της φυσικής. Το σύμπαν δηλαδή, λέει ο Πυθαγόρας, είναι μαθηματικά. Τι εννοεί? Για να το καταλάβεις χρειάζεται να έχεις καταλάβει ποιοι είναι οι νόμοι της φύσης που τους γράφουμε μόνο με μαθηματικά. Έτσι. Και συγχρόνως οι άνθρωποι, οι Έλληνες ειδικότερα, ανέπτυξαν όλες τις επιστήμες και μέσα σε αυτές και την αστρονομία, η οποία πιθανότατα είναι η αρχαιότερη από τις επιστήμες. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα αρχαίο αστεροσκοπείο του 5ου αιώνα, το οποίο είναι κοντά στην Ακρόπολη, απέναντι από την Ακρόπολη εκεί που ήταν το αρχαίο κοινοβούλιο, η Πνίκα. Φανταστείτε η Πνίκα να είναι έτσι όπως είσαστε εσείς, αμφιθεατρικά, εδώ να είναι το βήμα που είναι οι ομιλητές, όπως το κοινοβούλιο, και εκεί που είναι τώρα η φωτογραφία, να είναι το αστεροσκοπείο. Το αστεροσκοπείο δηλαδή ήταν ακριβώς στη μέση του αρχαίου κοινοβουλίου. Και επέτρεπε να ξέρουν πότε ξεκινάει το έτος, πότε πρέπει να σπείρουν, πότε έχουν Πάσχα και πάει λέγοντας. 5ος αιώνας αυτό, π.Χ. έτσι. Και να δούμε ένα άλλο πολύ πιο όμορφο και βεβαίως να φανταστείτε ότι αυτό το μέτωνος ήταν επίσης έτσι, αλλά δυστυχώς γκρεμίστηκε και δεν το βρήκαμε. Ευτυχώς αυτός ο οκταγωνικός 12 μέτρα ψηλός πύργος, ο οποίος είναι επίσης κάτω από την Ακρόπολη του 1ου αιώνα π.Χ. γύρω στο 80-90 π.Χ. βρίσκεται ακόμα στη θέση του και ξέρουμε ότι μέσα είχε ένα τέτοιο ρολόι, μεγάλο όμως,
Ενώ αυτό εδώ είναι μικρούλι, αυτό είναι φορητό. Αυτό είναι λοιπόν το λάπτοπ, έτσι. Εδώ μέσα είναι ένα τεράστιο ρολόι που πάλι έδειχνε παρόμοια πράγματα. Και με το οποίο επίσης κτίριο έκαναν παρατηρήσεις. Και έχουμε λοιπόν και το μηχανισμό και θα σας δείχνω μερικές τομογραφίες που οι άνθρωποι ανέπτυξαν βαθμία την αστρονομία. Εδώ για παράδειγμα έχουμε αστρονομικές παρατηρήσεις που έκαναν την παλιά εποχή στην Κρήτη και σε άλλα μέρη της Ελλάδας. Αυτά συμβαίνουν από την Κρήτη ή στην Θεσσαλία, εδώ θα δείτε κάποια όργανα που παντού σε όλη την Ελλάδα υπήρχαν, αλλά τα πιο πολλά έχουν βρεθεί στη Θεσσαλία. Και εν τέλει έχουμε και τον μηχανισμό, τον αντικυθύρο, που τον μελετήσαμε με τριδιάστατες φωτογραφίες, με τις οποίες μπορούμε και κάνουμε συνθετικές απεικονίσεις του μηχανισμού με τη βοήθεια των μαθηματικών και της οπτικής, της φυσικής δηλαδή. Και κοιτάξτε πώς έγινε αυτό. Με μια φωτογραφική μηχανή, βάζοντας μια λάμπα δεξιά-αριστερά σε διάφορα σημεία, γνωστά, βρίσκουμε το προσανατολισμό και τη φωτεινότητα της επιφάνειας. Έτσι, ξεκινάμε με μια τέτοια φωτογραφία, για παράδειγμα, και κοιτάξτε, μόλις την επεξεργαστούμε με τα μαθηματικά, και στο τέλος θα σας δείξω πώς γίνεται αυτό, καταλήγουμε να έχουμε μια τέτοια εικόνα που βγάλαμε την σκουριά με τον τρόπο που σας είπα τον μαθηματικό. Ή άλλο ένα παράδειγμα εδώ. Εδώ βλέπουμε για παράδειγμα το ζωδιακό κύκλο με τα αστέρια. Απ' έξω είναι ο κύκλος του έτους με τα 12 αστέρια, με τους 12 μήνες, με συγχωρείτε. Και βλέπετε η επόμενη φωτογραφία. Έχω βγάλει τη σκουριά και μπορώ να διαβάσω τι λέει εκεί. Και μας λέει το τάδε αστεράκι ανατέλει μαζί με τον ήλιο όταν έχουμε 10 Οκτωβρίου και πάλι. Για να τηρούμε σωστά ημερολόγια. Η σελήνη εδώ, είναι αυτό το κυκλάκι που βλέπετε εδώ, που γυρνάει γύρω από τη γη, η γη είναι εδώ στο κέντρο, ακολουθώντας είτε έναν έκεντρο κύκλο ή ίσως και μία έλλειψη. Και εδώ έχουμε ένα κομμάτι του εγχειριδίου του μηχανισμού που περιέχει τους νόμους της φυσικής που χρησιμοποίησαν τότε για να φτιάξουν το μηχάνημα. Συγκεκριμένα μας λέει, εδώ βλέπετε ένα όμικρον, ένα 76 έπειλε και μετά λέει 19 έπειλε, που είναι οι νόμοι των περιοδικοτήτων των εκλείψεων του ήλιου και της σελήνης. Και από κάτω λέει, με σπίτω, των φάσεων της σελήνης. Ενώ από κάτω λέει 223 σίγμα κάπα γάμα. 223 μήνες που είναι η περιοδικότητα των εκλείψεων. Και γράφει πολλά άλλα βέβαια, εδώ οδηγίες, ως διερέθη εκλειπτικής μήνες στη διάρκεια των οποίων έχουμε εκλείψεις. Διαβάζουμε λοιπόν και το εγχειρίδιο. Εδώ βλέπετε πώς αλλάζει η φωτογραφία με μαθηματικό τρόπο, επαναλαμβάνω. Και εκτός από φωτογραφίες, κάναμε και αξονικές τομογραφίες. Και να το αποτέλεσμα. Κοιτάξτε εδώ το εσωτερικό του μηχανήματος με τα γρανάζια. Θα περνάω γρήγορα, θα δείτε. Καμιά τριανταριά. Τα οποία διαγραμματικά φαίνονται εδώ. Με αυτά λειτουργεί ο μηχανισμός. Πώς ακριβώς, κοιτάξτε. Βλέπουμε εδώ ένα σύστημα από τρία γρανάζια
Και όταν κινώ το ένα, κινούνται και τα άλλα και αν έχω ένα δίκτυο εδώ πάνω, έχω βάλει νούμερα 1, 2, 3 κλπ. Και ομοίως εκεί και στο άλλο, βλέπουμε ότι το κάθε ένα κινείται με διαφορετικό ρυθμό, διαφορετική ταχύτητα και μπορώ να κάνω εν τέλει πράξεις, πολλαπλασιασμούς, διαιρέσεις, αλλά και προσθέσεις και αφαιρέσεις. Και εάν φάτε σε έναν ηλεκτρολόγο, μπορεί να έχει κάποιο παλιό ρολόι της ΔΕΗ και να ρίξετε μια ματιά μέσα για να δείτε πώς λειτουργεί ακριβώς με τέτοια γρανάζια και πώς κάνει προσθέσεις, πώς προσθέτει δηλαδή εν τέλει τις κιλοβατόρες που καταναλώνουμε σπίτι μας. Με παρόμοιο τρόπο λειτουργούν και τα ρολόγια του νερού, όπως τα λέμε. Δεν είναι ρολόγια βέβαια. Οι μετρητές. Η όψη του μηχανήματος, φανταστείτε να είναι κάπως έτσι, με τον ήλιο και τη σελήνη και στην άλλη μεριά έχει διάφορα ημερολόγια, όπως για παράδειγμα ένα ημερολόγιο το οποίο μας λέει πότε θα γίνουν οι εκλήψεις του ήλιου και της σελήνης, ένα άλλο που μας δίνει τις φάσεις της σελήνης και αυτό το ημερολόγιο που έχει διάρκεια 19 έτη είναι το ημερολόγιο που χρησιμοποιούμε σήμερα εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί για το Πάσχα. Εκείνη την εποχή οι Έλληνες χρησιμοποιούσαν το ίδιο ημερολόγιο για άλλες γιορτές που ήταν επίσης κινητές. Διάφορες γιορτές. Και τέλος έχουμε έναν δίκτυο εδώ που μας λέει πότε έχουμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες, πότε έχουμε τα Πίθια στους Δελφούς, τα Νέμια στην Εμαία, τα Ίσνια στην Κόρινθο, τα Νάα στη Δωδόνη. Όλους τους σημαντικούς αγώνες των Ελλήνων. Ήταν λοιπόν ένα επίσης πολύπλοκο ημερολόγιο. Και το μηχάνημα αυτό πρόβλεπε σωστά, πολύ σωστά μάλιστα, την θέση της σελήνης και χρησιμοποιούσε για τον προσδιορισμό της θέσης της σελήνης τους νόμους του Κέπλερ ή περίπου τους νόμους του Κέπλερ. Κοιτάξτε πώς. Εδώ έχουμε τη σελήνη, η γη είναι κάπου εδώ. Βλέπετε και έναν έκεντρο κύκλο ή έλλειψη, δυστυχώς είναι σπασμένο και έτσι δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε με ακρίβεια αν είναι κύκλος ή έλλειψη. Η σελήνη κινείται όλο γύρω, όπως βάζω τώρα εδώ το δείκτη, και μάλιστα με ένα σύστημα από οδοντοτούς τροχούς, καμιά δεκαπενταριά για την ακρίβεια, 18 νομίζω, μέσα στους οποίους δύο συνδέονται, ο γαλάζιος και ο κίτρινος που ζωγραφείς εδώ, συνδέονται με έναν δεσμό, όπως τον λέμε, ένα καρφάκι αυτό το κίτρινο, που περνάει από το κίτρινο γρανάζι, είναι κολλημένος αυτό το καρφάκι, περνάει μέσα σε μια τρυπούλα ελλειψοειδή που έχει το γαλάζιο γρανάζι. Με αποτέλεσμα, καθώς συμπεριστρέφονται το ένα με το άλλο με το καρφάκι, κοινό το ένα γρανάζι και παρασύρει το άλλο. Αλλά επειδή είναι κέντρα, η ταχύτητα που κινείται το ένα είναι ελαφρώς διαφορετική σε σχέση με την ταχύτητα του άλλου. Δηλαδή, μια πηγαίνει λίγο πιο γρήγορα, μια πηγαίνει λίγο πιο αργά, αναπαριστώντας ρεαλιστικά την κίνηση της σελήνης, που όπως μας λένε οι αρχαίες συγγραφείς, όταν είναι κοντά στη γη πάει γρήγορα, όταν πηγαίνει μακριά στο απόγειο πάει αργά.
Λοιπόν, αργά, φανταστείτε η σελήνη να είναι το χέρι μου, όμως που να είναι η γη, πηγαίνει αργά, γρήγορα όταν είναι κοντά, αργά πάλι και πάει λέγοντας. Αυτή την κίνηση λοιπόν την κάνει πολύ ρεαλιστικά, ακολουθώντας ουσιαστικά τους νόμους του Κέπλερ, οι οποίοι έχω γράψει κάτω με τα κατάλληλα μαθηματικά, πως έχουμε επαλληλία δύο κινήσεων, ενός κύκλου και μιας έλλειψης, δηλαδή τους νόμους του Κέπλερ. Να και το γρανάζι αυτό που σας έλεγα και λίγο πιο κοντά βλέπουμε την έλλειψη. Αλλά έχει επίσης και ένα γρανάζι το οποίο είναι πλανητικό για το Δία ή τον Κρόνο. Είναι ένα γρανάζι το οποίο είναι όσο περίπου ένα δίευρο. Και φανταστείτε να έχουμε το μικρό αυτό γρανάζι, το οποίο είναι περίπου όσο το κέρμα, να κινείται εφαρτωμενικά μέσα σε ένα κύλο γρανάζι, έτσι όπως κάνω τώρα ακριβώς με τα δάκτυλά μου, και σε αυτή την κίνηση να αναπαράγει μία κίνηση ενός πλανήτη, δηλαδή να κάνει αυτή την κίνηση που τώρα δείχνω με το δάχτυλό μου. Αυτή λέγεται στα μαθηματικά επικυκλοειδής κίνηση. Και κάτω από αυτό το γρανάζι υπάρχει ένα ελλειψοειδές αντικείμενο, αυτό που είναι σπασμένο σε αυτή την τομή, ή ακόμη καλύτερα φαίνεται εδώ, και γύρω από αυτό το αντικείμενο που είναι κολλημένο στο γρανάζι υπάρχει ένα ελαττήριο. Το βλέπετε εδώ. Ένα ελαττήριο το οποίο το κινεί. Δηλαδή πρόκειται για ένα αυτόματο που καθώς τραβάει το ελαττήριο ο πλανήτης κάνει αυτή την κίνηση που είπαμε που είναι πολύ ρεαλιστική. Όπως ακριβώς κάνουν οι πλανήτες στον ουρανό σε σχέση με τη Γη. Και να εδώ η κίνηση που κάνει με ένα τέτοιο σύστημα, η οποία είναι από ένα βιβλίο του Κέπλερ που γράφτηκε, που τυπώθηκε σχεδόν 2.000 χρόνια μετά. Μέσα στο μηχανισμό, που ασφαλώς αναρωτιόμαστε ποιος είναι ενδεχόμενο να τον έχει φτιάξει, μου αρέσει να λέω ότι διαβάσαμε την υπογραφή του Αρχιμίδη. Τι εννοώ με αυτό, κοιτάξτε. Ο μηχανισμός είπαμε πως έχει διάφορες κλίμακες και τις είδαμε προηγουμένως, όπως ετούτοι εδώ με τις εκλήψεις. Βλέπετε κάποια πράγματα που είναι γραμμένα επάνω και αναφέρονται οι ώρες, οι ημέρες, οι μήνες και τα έτη των εκλήψεων. Παίρνοντας τώρα αυτές τις μετρήσεις που κάναμε, μπορούμε να προσδιορίσουμε σε ποιο μέρος της Γης έχουν παρατηρηθεί αυτές οι εκλήψεις. Η απάντηση λοιπόν είναι ότι παρατηρήθηκαν όλες στη Σικελία, στις Σιρακούσες, αλλά προσδιορίζουμε και με μεγάλη ακρίβεια που, πότε ακριβώς μετρήθηκαν. Η απάντηση λοιπόν είναι συγκλονιστική, διότι μας λέει ότι οι άνθρωποι, κάποιοι άνθρωποι, στις Σιρακούσες κάνουν τις παρατηρήσεις μια δεκαετία πριν από το θάνατο του Αρχιμίδη και καμιά 30-40 χρόνια μετά. Δηλαδή, μπορούμε να υποθέσουμε ότι ο Αρχιμίδης μαζί με μαθητές του, που φαίνεται ότι είχε μια φιλοσοφική σχολή, ένα πανεπιστήμιο δηλαδή, όπου δίδασκε μαθηματικά, ασφαλώς και αστρονομία μεταξύ των άλλων και όχι μόνο, κάνουν αστρονομικές παρατηρήσεις, μετράνε τις εκλήψεις, γράφουνε τις ώρες των εκλήψεων και ξέρουμε ότι ο Αρχιμίδης είχε φτιάξει ρολόγια και στη συνέχεια τα στέλνουν σε κάποιον άλλο Έλληνα ο οποίος κατασκευάζει το μηχάνημα κάπου ανάμεσα στο 150 με 100 π.Χ.
διότι το μηχάνημα αυτό ξέρουμε ότι φτιάχτηκε ανάμεσα στο 150 και 100 π.Χ. από την μορφή των γραμμάτων. Έτσι λοιπόν, βλέπουμε τώρα τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ένα μηχάνημα το οποίο ήταν ένα αστρονομικό ρολόι, χρυσοπίκυλτο πιθανότατα, κοιτάξτε πως είναι εδώ αυτή η απεικόνηση, θα πρέπει να μοιάζε κάπως έτσι, φτιαγμένο με δείκτες, με τον ήλιο, τη σελήνη, ασφαλώς τα αστέρια, το ζωδιακό κύκλο γύρω και την ημερομηνία σε ένα ημερολόγιο με τις 365 ημέρες παρόμοιο με αυτό που έχουμε σήμερα. Η σελήνη με τη φάση της, κάπως έτσι πρέπει να ήταν, και είναι παρόμοιο με ρολόγια που έχουμε σε όλη την Ευρώπη μεσαιωνικά, όπως αυτά που βλέπετε εδώ πέρα. Και οδηγούμαστε βέβαια και στο ερώτημα, τι πρέπει να κάνουμε για να φτιάξουμε ένα τέτοιο μηχάνημα. Πρέπει βεβαίως να έχουμε καταλάβει καταρχήν ότι η φύση περιγράφεται με μαθηματικά, με τους νόμους της φυσικής, να έχουμε ασφαλώς τη θεία περιέργεια, να βλέπουμε τον κόσμο, να θέλουμε να τον ερμηνεύσουμε και στη συνέχεια να μπορούμε να μετατρέψουμε τα μαθηματικά που εκφράζουν τους νόμους της φυσικής σε γρανάζια και να έχουμε το αποτέλεσμα σε κλίμακες. Αυτή λοιπόν είναι όλη η μέρος της φιλοσοφίας που υπάρχει από πίσω και τα γρανάζια αυτά καθ' αυτά. Φυσικά και την τεχνολογία. Ένα άλλο ερώτημα που μπαίνει είναι τι μας νοιάζουν οι εκλήψεις. Κοιτάξτε, οι εκλήψεις έχουν παίξει σημαντικό ρόλο στο ρου της ιστορίας, γιατί παλιότερα οι άνθρωποι και σήμερα ακόμα είχαν φόβο για τις εκλήψεις. Και έτσι πολλοί πόλεμοι, ο Πελοποννησιακός πόλεμος για παράδειγμα, χάθηκε από τους Αθηναίους και νίκησαν οι Σπαρτιάτες, γιατί οι Σπαρτιάτες πίστηκαν από έναν αστρονόμο που ήταν στις Σιρακούσες ότι είναι ένα φυσικό φαινόμενο η έκλειψη. Ενώ οι Αθηναίοι αρνήθηκαν να πολεμήσουν και φυσικά αφού αρνήθηκαν να πολεμήσουν, έχασαν τον πόλεμο. Λογικό. Άμα δεν δώσει μια μάχη, τη χάνεις από την αρχή. Έτσι λοιπόν ο σύγχρονος κόσμος ή ο κόσμος μας, η ιστορία θα ήταν διαφορετική αν οι Αθηναίοι δεν είχαν φοβηθεί μια έκλειψη σελήνης. Όπως καταλαβαίνετε, και μόνον αυτό θα έφτανε για να έχει αλλάξει τελείως όλη η ιστορία η ανθρώπινη. Ένα τέτοιο μηχάνημα έχει πολλές χρήσεις, μεταξύ των οποίων και την χαρτογραφία. Κοιτάξτε πώς αλλάζουν οι χάρτες από την εποχή του Μεγαλέξανδρου, εδώ, στην εποχή του μηχανισμού, βαθμία εδώ, κοιτάξτε πόσο καλύτερος γίνεται ο χάρτης, και τέλος έχουμε περίπου σύγχρονους χάρτες ήδη από το 150 μετά Χριστόν. Όλοι αυτοί είναι ελληνικοί χάρτες. Να σας πω και δύο κουβέντες για το εγχειρίδιο χρήση του μηχανισμού. Όπως κάθε πολύπλοκο μηχάνημα, επιστημονικό ή όπως κάθε υπολογιστής, έχει το εγχειρίδιο χρήση που μας λέει πώς θα το ανοίξουμε, πώς θα το στήσουμε, πώς θα το προσανατολίσουμε σε σχέση με την Ανατολή και τη Δύση ή τον ήλιο, ώστε να μετρήσουμε το ύψος του ηλίου και διάφορα άλλα. Και βέβαια, πώς θα ξέρουμε πότε είναι οι εκλήψεις και πάει λέγοντας.
όλα αυτά είναι καθαρά γραμμένα και για παράδειγμα εδώ διαβάζουμε μέσα στη μέση του κόσμου ή εδώ λέει χρυσού σφαιρίων, δηλαδή μια μικρή χρυσή σφαίρα μας λέει ότι έχει σκόπευτρο για να σκοπεύσουμε ένα αστεράκι ή τον ήλιο ή τη σελήνη, ένα πλανήτη και να περάσουμε μια ηλιακτίνα από μέσα. Αναφέρεται στις κινήσεις των πλανητών του Ερμή, της Αφροδίτης, του Άρη και πολλά άλλα βέβαια, αλλά δεν έχουμε χρόνο να σας τα πω όλα. Πώς ονομάζεται? Λοιπόν, από τα αρχαία κείμενα συμπεραίνουμε ότι πιθανότατα ονομάζεται πίνακας ή πινακίδιο. Αλλού πάλι λέγεται σφαίρα ή και αστρολάβος και τελειώνω τώρα με τις εκθέσεις που έχουμε κάνει. Ξέρετε ότι έχουμε μία έκθεση εδώ απ' έξω την οποία μπορείτε να τη δείτε. Την έχουμε κάνει σε πάρα πολλά μέρη στον κόσμο και μεταξύ των οποίων στη Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, στην UNESCO, στην NASA, στην Μόσχα, στο Διαστημικό Κέντρο επίσης. Εδώ σας δείχνω διάφορα που έχει παρόμοια με το μηχανισμό ρολόγια ανά τον κόσμο. Εδώ είναι που διαβάζουμε την υπογραφή του Αρχιμίδη που σας έλεγα. Αυτές είναι οι εκλήψεις και από κάθε μια ξέρουμε πού παρατηρήθηκε. Όλες λοιπόν βγαίνουν στις Σιρακούσες. Γιατί μόνο εκεί έχει παρατηρηθεί, ας πούμε, αυτή εδώ η έκλειψη του ηλίου την τάδε ώρα. Έτσι λοιπόν βγάζουμε αυτό το αποτέλεσμα για τον Αρχιμίδη που σας ανέφερα. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν και άλλα μηχανήματα δεξιά και αριστερά σε κάποια μουσεία. Αυτό βρέθηκε στη Γαλλία. Είναι πολύ νεότερο, μάλλον του 250 μετά Χριστόν. Βλέπετε είναι στα ελληνικά, έτσι, γραμμένα. Αυτό που βλέπετε εδώ. Ένα άλλο στην Ιταλία, στη Σαρδινία, σε μια ελληνική πόλη, η οποία ονομάζεται Όλβια. Στη Δοδόνη έχει βρεθεί αυτό εδώ. Και ένα πολύ αρχαιότερο στην Κρήτη, στο Παλαιόκαστρο είναι, αυτό που βλέπετε εδώ, του 1500 π.Χ. μάλιστα. Και δύο παράγραφοι από αρχαία βιβλία. Εδώ λοιπόν ο Πρόκλος, ο οποίος είναι ένας συγγραφέας πάρα πολύ σημαντικός, είχε ένα πανεπιστήμιο στην Αθήνα. Το πανεπιστήμιο του Πρόκλου είναι το μόνο για το οποίο είμαστε βέβαιοι το πού ακριβώς ήτανε και είναι απέναντι από το θέατρο του Διονύσου στην Αθήνα και μας περιγράφει ένα τέτοιο μηχάνημα και λέει ότι δίνει την κίνηση του ηλίου με συνεχή κίνηση σε όλη τη διάρκεια της μέρας. Άλλα είναι φτιαγμένα από χαλκό, άλλα από ξύλο, άλλα από μάρμαρο, άλλα από χρυσάφι. Και μια ακόμα περιγραφή, η οποία τι μας λέει? Ότι κάποιος έβγαλε ένα τέτοιο μηχάνημα από την τσέπη του, το οποίο ονομάζεται πινακίδιο, είναι φτιαγμένο από χρυσό και ελεφαντόδοτο, με τα 7 άστρα, δηλαδή τον ήλιο, τη σελήνη και τους 5 πλανήτες. Έχει οροσκόπιο, δηλαδή ρολόι. Οροσκόπιο σημαίνει ρολόι. Ο ήλιος είναι κρυστάλλινος, η σελήνη από διαμάντι, ο Δίας είναι αέριος, δηλαδή γαλάζιος, ο Κρόνος από οφύτη λίθο
η Αφροδίτη από σάπφυρο, ο Ερμής από σμαράγδι και το ρολόι από μάρμαρο. Και έχει τρεις ομόκεντρους κύκλους με τα 36 αστέρια, τα οποία τα βρίσκουμε στο μηχανισμό, τα ζώδια, τα 12 ζώδια και στη μέση τον ήλιο και τη σελήνη. Και εδώ τώρα θα σταματήσω για να ξεκινήσουμε ερωτήσεις. Ερωτήσεις. Ποιος θέλει να ρωτήσει κάτι? Χεράκια. Βεβαίως. Δυνατά μόνο. Ναι, κοιτάξτε, εκείνη την εποχή που είναι πολύ μετά τον Πελοποννησιακό πόλεμο βέβαια, οι Κορίνθοι έχουν επικρατήσει παντού στον ελληνικό κόσμο. Δηλαδή, έχουν επικρατήσει σε όλες τις θάλασσες. Εκείνη την εποχή η πιο σημαντική δρόμη είναι η θαλάσσιοι, όπως και σήμερα βέβαια. Και είναι πολύ λογικό τα πλοία να έχουν υιοθετήσει την μορφή των κορινθιακών πλοίων. Αυτή θα έλεγα ότι είναι η απάντηση, αν και ένας αρχαιολόγος θα σας έλεγε πολύ πιο σωστά και πληρέστερα. Ερώτηση. Να κάνω εγώ ερώτηση. Τι θέλουμε την αστρονομία, τι χρειάζεται? Τα μαθηματικά, τι τα χρειαζόμαστε, που τα βλέπουμε εδώ μέσα στο μηχανισμό? Τα χρειαζόμαστε για να κτίσουμε αυτό το κτίριο, ας πούμε, για παράδειγμα. Όπως και τους νόμους της φυσικής. Δεν θα στεκόταν στην θέση του το κτίριο αυτό, αν δεν είχαμε τα κατάλληλα μαθηματικά και φυσική και στη συνέχεια τεχνολογία βέβαια. Ορίστε. Ασφαλώς. Βέβαια, πολύ σημαντική ερώτηση. Πώς λειτουργεί το μηχάνημα, τι το κινεί? Δεν είμαστε απολύτως σίγουροι. Η κρατούσα άποψη είναι ότι κανείς γυρνάει το κουμπί που είχε εκεί και το βάζει στην ώρα του. Αλλά είναι σαν να λέμε ότι μετά από 2.000 χρόνια ή 5.000 χρόνια ένας αρχαιολόγος του μέλλοντος θα βρει μία Πόρσε ή δεν ξέρω τι, μία Rolls Royce, και επειδή θα της λείπει η μηχανή θα λέει, ποιος ξέρει, είχαν κανένα γόδι μπροστά και το κινούσε ή το σπρώχναν από πίσω. Αλλά όταν γνωρίζουμε ότι οι Έλληνες είχαν φτιάξει αυτόματα μηχανήματα που κινούνταν από μόνα τους, ήδη 3, 4 ή και παραπάνω αιώνες πριν από αυτό το μηχάνημα, δεν θα είναι πολύ λογικό να υποθέσουμε ότι το μηχάνημα το βάζει κανείς στην ώρα του για λίγο, έτσι για χάζι. Ξέρουμε από τα βιβλία που περιγράφουν αρχαία μηχανήματα, επί παραδείγματος τα βιβλία που περιγράφουν το ρολόι του Αρχιμίδη, ότι λειτουργούν με ένα σύστημα με βαρούλκα, ένα σύστημα με ένα σπάγκο, δηλαδή είναι τυλιγμένο σε ένα κύλινδρο, ένα νεύρο από βόδι, μας λένε, σπάρτο το ονομάζουμε, αλλά είναι ένα νεύρο από βόδι συνήθως, ή μια αλυσίδα για πιο μεγάλα μηχανήματα, έχουν ένα βάρος από τη μια μεριά, ένα αντίβαρο από την άλλη, και κάτω από ένα από αυτά τα δυο βάρη έχουμε έναν πλωτήρα, ο οποίος φανταστείτε να μπαίνει και να επιπλέει μέσα σε ένα δοχείο κυλινδρικό, που το δω είναι κονικό βέβαια, κυλινδρικό, που το μεγαλύτερο από αυτά που το έχουμε βρει είναι στον πύργο
του Ανδρώνικου Κυρίστου που τον έδειξα στην αρχή της ομιλίας, που είναι στην αρχή της Οδού Αιώλου. Αν πάτε στην αρχή της Οδού Αιώλου λοιπόν και δείτε τον πύργο αυτό που ονομάζουμε Αέριδες, στο πίσω μέρος του θα διακρίνετε έναν κύλινδρο που έχει ύψος 6 μέτρα και διάμετρο γύρω στα 2,5 με 3. Φανταστείτε, εκεί μέσα είναι ένας πλωτήρας, δηλαδή μία βάρκα με διάμετρο 2,5 μέτρα ή κάτι τέτοιο, που νερό, το οποίο με αγωγούς οι οποίοι ακόμη υπάρχουν εκεί, που φέρνουν το νερό από την Ακρόπολη, το ρίχνει με σταθερό ρυθμό. Ανεβαίνει λοιπόν το νερό και ανεβαίνει ο πλωτήρας και κινεί με το βάρος και το αντίβαρο την αλυσίδα ή το σπάγκο και αντίστοιχα κινεί τα 30 γρανάζια αυτού του μηχανήματος ή τα όσα είχε του Ανδρώνικου Κυρίστου. Έτσι πιστεύω ότι λειτουργούσε. Επίσης είχαν αντίστοιχα άλλα τα οποία λειτουργούσαν μόνο με νερό και άλλα που λειτουργούσαν μόνο με βάρος, όπως είναι τα ρολόγια κούμπου που πιθανόν θα έχουμε κάποιο σπίτι μας. Άλλη ερώτηση. Τα παιδάκια του Δημοτικού έκαναν τουλάχιστον 50 ερωτήσεις. Εσείς πρέπει να κάνετε περισσότερες και καλύτερες. Το ξέρω ότι ξέρετε περισσότερα, γι' αυτό περιμένω περισσότερες ερωτήσεις. Ελάτε. Ορίστε. Μιλήστε. Οι άνθρωποι και ειδικότερα στην Ελλάδα είχαν αναπτύξει αρκετά καλή τεχνολογία, κυρίως για εφαρμογές όπως είναι η μήλη, η νερόμηλη ας πούμε, στη συνέχεια για πολεμικές μηχανές, είχαν τόξα, μηχανικά, βαλίστρες πολλών τύπων. Ο Αρχιμίδης είχε φτιάξει μία βαλίστρα η οποία έριχνε 100 βέλη σιδερένια, ένα παράδειγμα να σας δώσω. Και αντλίες, εξαιρετικές αντλίες. Μπορούσαν λοιπόν να φτιάξουν τέτοια μηχανήματα σχετικά εύκολα. Βέβαια, για να φτιάξει κανείς ένα τέτοιο μηχάνημα χρειάζεται να ξέρει καλή γεωμετρία και μαθηματικά γενικότερα. Πρέπει μετά να ξέρει καλή μεταλλουργία για να φτιάξει, για παράδειγμα, τα γρανάζια τα οποία είναι περίπου μπρούτζος, δεν είναι ακριβώς μπρούτζος παιδιά, αλλά δεν πειράζει, περιέχουν και λίγο μόλυβδο, 0,6 με 0,9%, 0,3 μερικά τα γρανάζια, και έχουν τον μόλυβδο για να λιπαίνεται. Έχετε ακούσει τον όρο αμόλυβδη βενζίνη? Παλαιότερα βάζαμε μέσα στη βενζίνη μολύβι, μόλυβδο, για να γλιστράνε τα μέρη του κινητήρα, να μην κολλάνε. Για να γλιστράει λοιπόν αυτός ο αρχαίος μηχανισμός και να μην κολλάει και να μην σπάζει, είχαν βάλει μόλυβδο μέσα στα γρανάζια και τα έχουν κάνει σκληρά τα γρανάζια, τα άκρα τους ιδιαιτέρως. Οι πλάκες είναι με άλλου τύπου χαλκό φτιαγμένες. Εν γέννη η τεχνολογία είναι αρκετά υψηλή, αλλά οι Έλληνες είχαν αναπτύξει τεχνολογία. Δηλαδή, οι αρχαίοι ναοί είναι αντισεισμικοί. Όπως ξέρετε, περιέχουν ένα κομμάτι μόλυβδο ανάμεσα στους σπονδύλους για να είναι ελαστικοί και να μην καταραίουν με τους σεισμούς. Ένα παράδειγμα. Και βεβαίως περιέχει, όπως είπαμε, και όλη τη φιλοσοφία. Άλλη ερώτηση. Ορίστε.
Όλοι είμαστε μαθητές. Εφόσον έχουν βρεθεί τόσοι μηχανισμοί, γιατί εμείς το μάθαμε μόνο τον μηχανισμό των αρχιτεκτήρων? Ίσως δεν τα ανέπτυξα πολύ καλά. Στην πραγματικότητα, ο μόνος πολύπλοκος που έχουμε στα χέρια μας σε ένα μουσείο είναι ο μηχανισμός των αντικειθήρων. Και βεβαίως η χρήση του σε κάποιο βαθμό ήταν γνωστή ήδη από το 1902 περίπου, ότι είναι αστρονομική. Και βαθμοί οι άνθρωποι μαθαίνουν και καλύτερα. Οι άλλοι που βρέθηκαν μετά τη δικιά μας μελέτη, γιατί οι αρχαιολόγοι σε διάφορες χώρες άρχισαν να ψάχνουν τα μουσεία, μήπως και βρουν κάτι παρόμοιο, γιατί έτσι είπαμε και εμείς τότε. Ψάχτε στα μουσεία, μήπως βρείτε παρόμοια. Οι Γάλλοι λοιπόν βρήκανε ένα που έδειξα, το οποίο έχει ελληνικές επιγραφές, έχει τους μήνες επάνω και είναι παρόμοιο με τον μηχανισμό. Και στα βιβλία βρίσκουμε περιγραφές πολλές που μέχρι τώρα θεωρούσαμε ότι ήταν φαντασίες, φανταστικές και υπερβολές. Δηλαδή όταν διαβάσετε που λέει η σελήνη είναι από διαμάντι, από σάπφυρο, από σμαράγδι κλπ. Λέτε τι αηδίες τώρα λέει, μαλλιές άστο, παραμύθια. Αλλά όταν δεις την ομοιότητα με τον μηχανισμό, κάνεις τον συνειρμό και λες, καλά τα λέει αυτός, έτσι θα ήταν μάλλον. Και μετά το βλέπεις ξανά και ξανά και σε άλλους συγγραφείς. Όπως ο Πρόκλος, ο οποίος ξέρει πολύ καλά μαθηματικά και αστρονομία και δεν γράφει παραμύθια. Και λες, μάλλον αλήθεια είναι και αυτό που λέει, άρα είχαμε πολλά τέτοια μηχανήματα, αλλά όχι πάρα πάρα πολλά. Ο συνδυασμός των ερευνών που κάναμε την κατασκευή. Ναι, θέλουμε όλη την τεχνολογία, δηλαδή ας πάρουμε αυτό το κτίριο. Χρειαζόμαστε τους μηχανικούς, οι οποίοι βασίζονται στα μαθηματικά, στη φυσική, στη χημεία που έχει φτιάξει το τσιμέντο και όχι μόνο, στους σιδηρουργούς, στους μεταλλουργούς που κάνανε τα σίδερα κλπ. Και εν τέλει, για να γίνει η προβολή, θέλουμε και την οπτική και όλα τα άλλα. Όλα πάνε μέσα. Θεωρείτε δηλαδή ότι ο μηχανισμός αυτός είναι ο πρώτος χρονολογικά που έχει βρεθεί? Είναι ασφαλώς ο αρχαιότερος που έχουμε στα χέρια μας. 150 με 100 π.Χ. Αλλά είμαι βέβαιος ότι υπήρχαν άλλοι απλούστεροι, παλαιότεροι. Και έδειξα κάποια στιγμή το προσπέρασα, συγγνώμη, έδειξα ένα κομμάτι που είναι αυτό εδώ. Αυτό είναι μινωικό γύρω στο 1500 από το Παλέκαστρο, Σιτία δηλαδή, και είναι αντίγραφο μεγαλυθικών κατασκευών που ξέρουμε ή θεωρούμε ότι ήταν αστρονομικοί υπολογιστές προϊστορικοί της ίδιας εποχής στη Βρετανία. Αυτό λοιπόν προβλέπει τις εκλήψεις, για παράδειγμα, της φάσης σελήνης και τέτοια αστρονομικά. Και το πιο απίστευτο είναι ότι δεν είναι αυτό καθ' αυτό το μηχάνημα, αλλά είναι μία μήτρα, ένα καλούπι που ρίχνουμε μέσα χαρκό, λιωμένο και φτιάχνουμε πολλά. Με άλλα λόγια, αυτός που το έφτιαξε, έφτιαχνε πολλά και τα πουλάγε. Πότε? Το 1500 π.Χ. Απίστευτο πράγμα. Άρα υπάρχει μια συνέχεια, χιλιετίες κατά τη γνώμη. Άλλη ερώτηση? Ωραία. Αν δεν έχετε λοιπόν άλλη ερώτηση, και εγώ σας ευχαριστώ και να πάτε να δείτε. Thank you.
σε λίγη σωτήρα. Άντεξε, μία ώρα ακριβώς. Όχι, όχι. Μια μισή ώρα. Ωραία, παιδί.